Σε λίγο νομίζω ότι θα συναντήσουμε τη Γενική Γραμματέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τη Μαρία Γιαννακάκη. Αύριο είναι 25 Νοεμβρίου, που είναι η Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Αλλά πριν πάμε στη κυρία Γιαννακάκη, εγώ λέω να προσφύγουμε στη βοήθεια της λογοτεχνίας και να πάμε σε ένα εξαιρετικό βιβλίο που έχει το τίτλο «Αλεπού, αλεπού, τι ώρα είναι», της Βίκης Ελεπίδου από τις εκδόσεις του Νεφέλου, όπου εκεί περιγράφει το πώς ξεκινάει από πολύ μικρά πράγματα η ενδοοικογενειακή βία, για να φτάσουμε σε λίγο και, και να συναντήσουμε την κυρία Γιαννακάκη σε μόλις 2 λεπτά. Σάββατο βράδυ πτώμα γύρισα από τη δουλειά. Κάναμε υπερορίες τότε για ένα πολύ σημαντικό project που έπρεπε μέχρι τη Δευτέρα να παραδοθεί στον πελάτη. Μου είπε ότι ύστερα από τόσον καιρό και ακόμα δεν έλεγα να στρώσω το σεντόνι σωστά από τη δική του μεριά, έτσι ώστε να πέφτει ακριβώς το πάνω σέντονο στο κάτω σέντονο. Ότι δεν του έδινα τη σημασία που του άξιζε. Ότι συνεχώς τον μείωνα, ότι δεν τον υπολόγιζα, ότι ποτέ μου σε τίποτα δεν τον υπολόγιζα, ότι την πάρτη μου μόνο. Ότι συχνά τον έκανα να βγαίνει έξω από τα ρούχα του και να φέρεται ποταπάλες και ήταν κανένας απολύτιστος. Ότι τον ανάγκαζα με τη συμπεριφορά μου να... Ότι δεν καταλάβαινα αλλιώς. Ότι τον ανάγκαζα να πέσει σε αυτό το επίπεδο. Ότι μου άρεσε να τον βλέπω εκεί χαμηλά. Μάζεψε όπως μια βαλίτσα ρούχα, κατέβηκε με φόρα τις σκάλες, άφησε τη βαλίτσα στην είσοδο, όρμηξε πάλι στις σκάλες με τα τέσσερα, βρίζοντας, βράζοντας. Κάτι τελευταίο ήθελε ακόμη να μου πει. Έμεινε η βαλίτσα κάτω, βάρεσε την πόρτα, πέταξε ό,τι βρήκε στο πάτωμα, στα τζάμια, σε μένα. Με έπιασε δυνατά από τους ώμους, ότι δεν τέντωνα σωστά το σεντόνι. Με κούνησε μπροσπίσω, μου έσφιξε με το ένα χέρι τα μάγουλα, με το άλλο. Κατάφερα να περάσω το κεφάλι μου κάτω από το χέρι που με κρατούσε εγκλωβισμένη στον τοίχο. Βρήκα μπροστά μου την τοστιέρα και του την πέταξα στο κεφάλι. Με έστησε ξανά στον τοίχο. Από το κεφάλι του έτρεχαν αίματα. Με τράβαγε δυνατά από τα μαλλιά. Με λάνιασε ο δεξιός καρπός μου, μούδιασε, πια δεν τον ένιωθα. Έβριζε, έφτυνε, έκλαιγε. Τίποτα δεν ένιωθα. Μέχρι να χύσει σκεφτόμουν. Θα κλειστώ στο μπάνιο μετά. Θα περάσει. Θα ανοίξω τη βρύση να τρέχει. Θα το κάνω εγώ να περάσει. Λοιπόν, αυτή ήταν η βοήθεια της λογοτεχνίας. Να περάσουμε σε ένα δύσκολο θέμα που αφορά την αυριανή μέρα, 25 Νοεμβρίου, Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Είναι σε διαβούλευση από 17 Νοεμβρίου και μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου το νομοσχέδιο για δικαίωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, κοινώς η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Εμείς θα συναντήσουμε αμέσως τη Γενική Γραμματέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, την κυρία Μαρία Γιαννακάκη, για να μας πει λίγο τι είναι ακριβώς η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Γεια σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο σας. Σας βρίσκουμε στη Θεσσαλονίκη νομίζω αυτές τις μέρες. Ναι, ναι, είμαι στη Θεσσαλονίκη και συμμετέχω σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον συνέδριο. Μάλλον δεν είναι καν συνέδριο, είναι φόρουμ, το Select Respect Forum, όπου γίνεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη και συμμετέχουν διάφοροι φορείς με σκοπό την πρόθεση και τη συνεργασία των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με σκοπό την καταπολέμηση των διακρίσεων και του ρατσισμού. Και έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αυτή τη στιγμή ακριβώς για το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας. Νομίζω ότι το Υπουργείο και η Γραμματεία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Υπουργείο είναι πολύ παραγωγική την τελευταία περίοδο. Είναι στη διαβούλευση και η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Πώς πάει καταρχήν? Καλά. Η διαβούλευση, καταρχήν καλώ όλες και όλους να μπουν και να καταθέσουν τα σχόλιά τους όσον αφορά στις τροποποιήσεις που γίνεται στην ελληνική νομοθεσία προκειμένου αυτό το κείμενο να μπορεί να εφαρμοστεί από την πρώτη μέρα που θα πάρει η ΦΕΚ. Και ζητώ με τις ευκαιρίες να πω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ακολουθήσει τον πολύ εύκολο δρόμο της απλής κύρωσης της σύμβασης όπως γίνεται συνήθως με τη διαδικασία που απαιτεί ο κανονισμός της Βουλής, δηλαδή να συζητηθεί ουσιαστικά μόνο στις επιτροπές και στην ολομέλεια να τοποθετηθούν μόνο αυτοί που διαφωνούν αναφορικά με το κείμενο. Όμως επιλέξαμε το δύσκολο δρόμο που απαιτεί μια σειρά τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα προκειμένου να μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα. Ένα κείμενο που ήδη ήταν πάρα πολύ ταλαιπωρημένο αφού υπεγράφει το Μάιο του 2011 χωρίς ποτέ μέχρι τώρα να υπάρξει πολιτική βούληση να επικυρωθεί. Θέλω να σας ρωτήσω, εμείς είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι που περνάνε αυτή την περίοδο και αυτό το κείμενο. Γιατί όμως καθυστέρησε τόσο πολύ? Πόσο πολιτικό κόστος θα είχε ένα τέτοιο κείμενο
Γιατί δεν υπήρχε η πολιτική βούληση και γιατί δυστυχώς το ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί είστε ένας άνθρωπος που δραστηριοποιείται στον χώρο, αυτά τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στο 2015 ήταν πολύ χαμηλά στην ατζέντα των κυβερνήσεων και θεωρούνταν και κάποτε σαν πολυτέλεια. Να σας ρωτήσουμε έτσι για τον κόσμο που μας ακούει σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τι ακριβώς εμπειρία έχει σήμαση σαν πουλίδα τα δικαιώματα των γυναικών? Είναι το πρώτο ολιστικό κείμενο το οποίο υπεγράφει το 2011, όπως είπαμε, το οποίο στηρίζεται κυρίως στην πρόληψη, που αυτό είναι και το πιο σημαντικό, γιατί όταν συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα πια είναι πάρα πολύ αργά. Στηρίζεται λοιπόν στην πρόληψη, αναγνωρίζει για πρώτη φορά, το 2011 πάντα μιλάω, το θέμα της ταυτότητας φύλου και το κοινωνικό φύλο, αντιμετωπίζει το θήτη ως κάποιον που βέβαια πρέπει να τιμωρηθεί, αλλά και ως άνθρωπο ψυχικά άρρωστο που πρέπει να λάβει την κατάλληλη θεραπεία προκειμένου να μην επαναλάβει αυτά τα φαινόμενα, και φυσικά στηρίζει ψυχολογικά τις γυναίκες οι οποίες έχουν πέσει θύματα κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας, και βέβαια για πρώτη φορά ανοίγει και ένα θέμα με το οποίο δεν ασχολούμαστε πολύ συχνά, ότι θύμα της ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να είναι και ένας άντρας ή ένα αγόρι. Και τέλος δημιουργείται και μια επιτροπή ανεξάρτητη εμπειρογνωμόνων από τα κράτη-μέλη, η Γκρέβιο, η οποία παρακολουθεί την εφαρμογή της σύμβασης στα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Θέλετε να προχωρήσουμε να πούμε τώρα ή αργότερα και τις τροποποιήσεις οι οποίες γίνονται στον ποινικό κώδικα προκειμένου να εφαρμοστεί η σύμβαση? Να σας πούμε τώρα που άνοιξε η κουβέντα. Πολύ ωραία. Προβλέπεται λοιπόν, Ρίτα, ότι τα έθιμα και οι παραδόσεις και η θρησκεία του δράστη δεν μπορούν να αποτελέσουν σε καμία περίπτωση λόγο για να μειωθεί η ποινή, δηλαδή δεν μπορούν να αποτελέσουν ποτέ ελαφρυντικό. Επίσης, η παραγραφή των εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας αναστέλλεται μέχρι την ενηλικίωση του ανηλίκου θύματος και για ένα χρόνο μετά. Ποινικοποιείται ο ακροτηριασμός ή η προτροπή σε ακροτηριασμό, και εδώ πέρα έχουμε την περίπτωση της κλιτοριδεκτομής. Ενώ καλυπτόταν μέχρι τώρα από τα άρθρα 308, 309 και 310 του ποινικού κώδικα, προστίθεται μια τέταρτη παράγραφος στο άρθρο 310 του ποινικού κώδικα, όπου ρυθμίζεται αυτοτελώς, όπως λέμε στην νομική επιστήμη. Επίσης, στους σκοπούς της εμπορίας ανθρώπων προστίθεται, μέχρι τώρα υπήρχε η αφαίρεση οργάνων, η εργασία και η επαιτία, προστίθεται και ο εξαναγκασμός στο γάμο. Ποινικοποιείται το stalking, δηλαδή μια συμπεριφορά η οποία δεν εμπεριέχει βία ή απειλές, αλλά είναι εξακολουθητική παρακολούθηση που δημιουργεί πρόβλημα στην ιδιωτική ζωή του ανθρώπου. Επίσης, ο νόμος για την ενδοοικογενειακή βία επεκτείνεται και στους μόνιμους συντρόφους οι οποίοι δεν συνοικούν, δηλαδή δεν είναι ανάγκη να είσαι στο ίδιο σπίτι για να εξεταστεί πιθανή ύπαρξη ενδοοικογενειακής βίας. Κάποιες διατάξεις του γνωστού νόμου 3.500 του 2006 τροποποιούνται για την καλύτερη εφαρμογή του. Επίσης, γίνονται τροποποιήσεις στο νόμο 3811 του 2009 αναφορικά με την αποζημίωση θύματος από το δημόσιο όταν ο θήτης δεν μπορεί να το αποζημιώσει, όπου εδώ γίνονται κάποιες τροποποιήσεις και αφορούν στα θύματα που δεν υπάρχουν δομές φιλοξενίας στο χώρο κατοικίας τους. Επίσης, ο νόμος περί όπλων. Δεν δίνεται πια άδεια οπλοφορία σε άτομα τα οποία έχουν καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία, κάτι που δεν υπήρχε. Και για το προσφυγικό, βέβαια, δύο τελευταία, ότι προστατεύονται από την επιστροφή αλλοδαπή θύματα ενδοοικογενειακής βίας που προσέρχονται προς υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς των περιστατικών στις αρμόδιες αρχές. Δηλαδή είναι μια αντίστοιχη διάταξη που υπάρχει για τα θύματα ρατσιστικής βίας, θυμίζω, από τον αντιρατσιστικό. Και επιτέλους, οι αλλοδαποί που μεταφέρθηκαν σε άλλο κράτος με σκοπό τη σύναψη γάμου
Και συνεπεί αυτού του γεγονότος απόλεσαν το καθεστώς διαμονής τους, δύναται να το επανακτήσουν εφόσον υπάρχει σχετική πράξη χαρακτηρισμού τους από τον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών. Θα κλείσω λέγοντας το εξής, ότι αναφορικά με τα δύο τελευταία που αφορούν στο προσφυγικό, εχθές συζητώντας, ένας πολίτης μου εξέφρασε τον φόβο του ότι αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους πρόσφυγες ως πρόσχημα προκειμένου να παίρνουν το καθεστώς του πρόσφυγα. Και του απάντησα ότι, ξέρετε, γιατί υπάρχει μια συσκότηση σε αυτά τα θέματα και δεν υπάρχει η ανάλογη κοινωνική εμπειρία. Του απάντησα ότι ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Οι γυναίκες δεν καταγγέλουν τέτοια φαινόμενα, όχι να τα καταγγέλουν καταχρηστικά. Μάλιστα. Να ρωτήσουμε κάτι. Πότε θα περάσουν όλες αυτές οι τοποποιήσεις και θα απεικιωθούν από τη Βουλή, αν πάνε όλα καλά, πότε υπολογίζετε? 2 του Δεκέμβρη κατεβαίνει από τη διαβούλευση. Θυμίζω όμως ότι όλος ο Δεκέμβριος είναι αφιερωμένος παραδοσιακά στον προϋπολογισμό. Πράγμα που σημαίνει ότι με την καινούργια χρονιά, αλλά επαναλαμβάνω αυτό που είπα στην αρχή, περιμέναμε από το 2011, δεν είχε γίνει καμία κίνηση. Το να περιμένουμε λίγες μέρες ακόμη προκειμένου να είναι ένα άρτιο νομοθέτημα δεν είναι μεγάλη καταστροφή, νομίζω. Αλλά αφού ήρθαν υπό συζήτηση, εντός των ημερών ή στην αρχή της επόμενης χρονιάς θα έχουμε και τις τοποποιήσεις που θα περάσουν. Αυτό είναι σίγουρο, και μετά από εκεί και πέρα το πιο σημαντικό, εφαρμογή. Γιατί νόμοι, έχουμε πάρα πολλούς καλούς νόμους και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές στη φιλοξενία εκπομπή σας σε αυτή τη χώρα. Το θέμα είναι και αλλαγή νοοτροπιών. Γιατί λέμε ότι φταίει η κρίση κτλ. Ναι, η κρίση έχει επιτείνει τέτοια φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας, αλλά θυμηθούμε το παλιό σύνθημα των φεμινιστριών που είναι πάντα επίκαιρο. Δεν είναι το ποτό, δεν είναι η ανεργία, το χέρι μου το σήκωσε η πατριαρχία, η βαθιά ριζωμένη πατριαρχία σε αυτή τη χώρα. Κατάμε αυτή την επισήμανσή σας και θα ήθελα έτσι να κλείσουμε με ένα τελευταίο σχόλιο δικό σας για τη Σαρία, που και αυτό, όπως εξαγγέλθηκε από το Πρωθυπουργό, αφορούσε ένα κομμάτι αδικίας κατά των γυναικών. Θα έχουμε εξελίξει νομοθετικές πάρα πολύ σύντομα, το είπε ο Πρωθυπουργός στην Κομωτινή πριν από κάποιες μέρες. Το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί στην εκπομπή σας. Η ΣΡΑΚΙ είναι μια κουκίδα στην Ευρώπη όπου εφαρμόζεται η Σαρία, ο ιερός μουσουλμανικός νόμος, και μια κατάφορη αδικία στις γυναίκες. Αυτό λοιπόν πάβει να υπάρχει, ανοίγει ο δρόμος, όλοι οι Έλληνες πολίτες να υπάγονται στον αστικό κώδικα, αν αυτό επιθυμούν. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής. Και κλείνοντας, ένα τελευταίο μήνυμα για την αυριανή μέρα. Ως γυναίκα και ως Γενική Γραμματέας του Ανθρωπίνου Δικαιωμάτων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Πριν από 3 χρόνια είχα την τιμή, ως τότε η Γενική Εισηγήτρια του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά του Ρατσισμού και της Μισολοδοξίας, να εγκαινιάσω την έκθεση για την Παγκόσμια ημέρα κατά της γυναικείας κακοποίησης με το εξής σύνθημα, το οποίο θα επαναλάβω. Η ζωή αρχίζει με μια κραυγή και είναι μεγάλη αδικία να τελειώνει μέσα στη σιωπή. Ας μιλήσουμε, όποιες γυναίκες υφίστανται ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση, έχοντας στο μυαλό μας ότι καμιά δεν είναι μόνη και καμιά δεν είναι μόνη. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι συχνό. Πέρσι η αντίστοιχη Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Μεγάλη Βρετανία, που είναι εκεί σε επίπεδο υφυπουργείου, είχε βγάλει μια εξαιρετική αφίσα για αυτή την ημέρα, γράφοντας ότι ακόμη 179 γυναίκες φέτος έχασαν τη ζωή τους χτυπώντας τον ντουλάπι της κουζίνας. Είναι η κλασική αιτιολογία που δίνουν οι γυναίκες κακοποιημένες όταν προσέρχονται πια στο νοσοκομείο σε τέτοια κατάσταση. Ή έχουν πέσει από τη σκάλα ή έχουν χτυπήσει τον ντουλάπι της κουζίνας. Μάλιστα. Κατάμε αυτή την επισήμαση, να μιλήσουμε πριν είναι πολύ αργά και να σωθούν ζωές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτή τη χρήσιμη συνομιλία που είχαμε. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.